Η κυβέρνηση ξεκάθαρα πλέον έχει μετατρέψει το 112 σε ένα πρόγραμμα συνετισμού και αναδιαπαιδαγώγησης των πολιτών, στο οποίο μάλιστα εκπαιδεύτηκαν κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών σε βάθος τετραετίας. Μέσω του 112 η κυβέρνηση πέτυχε να εκενώνει άρον άρον τους κατοίκους των κεγόμενων περιοχών αφού ήταν ανίκανοι να προστατέψει τους ίδιους και τις περιουσίες τους. Εν συνεχεία αυτό επεκτάθηκε στις κακοκαιρίες, είτε αυτές ήταν όντω σοβαρέ είτε όχι, για να κλείνει τους Έλληνες τα σπίτια τους, οπότε θεωρεί ότι έτσι πρέπει να γίνει, με τη δικαιολογία των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Ήταν σαφέ πω το 112 προκαλούσε αντιδράσει τύπου Παυλόφ στου πολίτε, οι οποίοι τελικά έμαθαν να υπακούν σε αυτό σχεδόν τυφλά. Οπότε κρίθηκε πω ήρθε η ώρα να φανεί ιδιαίτερα εξυπηρετικό και για άλλε βολικέ για την κυβέρνηση περιπτώσει. Συγκεκριμένα σε μια πρωτοφανή και αδιανόητη ενέργεια προχωράει η κυβέρνηση, η οποία σχεδιάζει να επεκτείνει και να εφαρμόζει το περιβόητο 112 για να αδειάζουν τους δρόμους οι πολίτες όταν οδηγούν σε αυτούς οι διακινητές παράνομων μεταναστών, οι οποίοι μπαίνουν συχνότατα στο αντίθετο ρεύμα προκειμένου να ξεφύγουν από τις δυνάμεις ασφαλείας προκαλώντας σοβαρά δυστυχήματα. Σημειώνεται ότι ήδη στι αρχέ Ιουλίου σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι εξαιτία τη επικίνδυνη οδήγηση των διακινητών. Αυτό αναφέρει το ρεπορτάζ τη ΕΡΤ. Επίση, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σχεδιάζει να θέσει το Σεπτέμβριο σε λειτουργία το σύστημα έγκαιρη προειδοποίηση των οφηλετών που κινδυνεύουν να χάσουν τι ρυθμίσει του.